Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα και οι καταναλωτές βγήκαν την ηλιόλουστη αυτή μέρα στο εμπορικό κέντρο για να κάνουν τα ψώνια τους αλλά και έρευνα αγοράς. Λίγα προϊόντα για φέτος λένε, ενώ στις τσάντες μόνο τα απαραίτητα και δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Έχετε κάνει κάποια ψώνια? Έχουμε κάνει, ναι. Έτσι δωράκια, τι ακριβώς? Δωράκια. Τώρα είναι περίοδο για τα δώρα. Για όλους. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Ωραίες τιμές, μια χαρά. Κατεβήκαμε για ψώνια, για δώρα, για δουλειές. Σήμερα τα ρολά των καταστημάτων ανέβηκαν στο πλαίσιο της νομοθεσίας για άνοιγμα 7 Κυριακές το χρόνο. Οι έμποροι υπογραμμίζουν ότι οι γιορτές θα είναι μια τονωτική ένεση στην αγορά και καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάνουν βόλτα, κοιτάνε τις βιτρίνες, ψωνίζουν, ελπίζουμε σε ικανοποιητικό βαθμό για τα καταστήματα. Σίγουρα είναι μια μέρα χαράς για όλους. Εδώ στο κάτω που βρισκόμαστε έχουμε φροντίσει σαν εμπορικό σύλλογος μαζί με το Δήμο και το Επιμελητήριο να δώσουμε μια νότα χαράς με μουσική και κάποια κεράσματα. Ο Δήμος Ιωαννίων, το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος όλοι μαζί σήμερα εδώ στο Κάτωλα και τις επόμενες μέρες και αύριο Δευτέρα και 27 και 30 μέσα στην πόλη με στόχο μια καλύτερη εικόνα για την πόλη μας και μια ανθέρμανση της αγοράς. Νομίζω ότι το πετυχαίνουμε. Έχουμε ψωνίσει κάποια πραγματάκια για τα δώρα μας και τα λοιπά, τα έχουμε κάνει. Σε ποιους ανεπιτρέπετε? Σε πολύ καλούς φίλους και στο συγγενικό, σε συγγενείς. Καλά είναι, καλά είναι, εντάξει. Καλές είναι. Ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ και κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μερικά από τα ψώνια τους σήμερα για τις γιορτές. Στα καταστήματα του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Ίνκα υπάρχουν πολλές προσφορές στις τιμές και στα κρέατα, τα οποία φέτος θα πωλούνται 30% φθηνότερα. Ο κόσμος μπορεί να πάρει οτιδήποτε χρειαστεί και θα το βρει σε εμάς και σε καλή τιμή και σε καλή ποιότητα. Οι γαλοπούλες είναι του Μανολιτσάκη από το Ρέθυμνο, τα κοτόπουλα είναι τα κοκοράκια του Μανολιτσάκη από το Ρέθυμνο, το χοιρινό με δέρμα που είναι αυτές τις μέρες, το ζητάνε πάρα πολύ, είναι από την Κρέτα Φάρμ, οι σπαλομπριζόλες, όλα αυτά. Νομίζω ότι οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα το βρει σε εμάς σε καταπληκτική τιμή, 30% φθηνότερα από άλλες φορές. Νομίζω ότι γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, τα καταστήματά μας είναι οργανωμένα. Η συνεργασία πηγαίνει πολύ καλά αφού διαρκώς αυξάνονται οι παραγγελίες προς το συνεταιρισμό από το ΙΓΑ. Εγγυούμαστε για την προέλευση και την ποιότητα των ζώων τα οποία διακινεί ο συνεταιρισμός. Πρόσφατα έχει μπει και ένα καρτελάκι πάνω στο σφάγιο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ο καταναλωτής να το αναγνωρίσει. Οι ίδιοι καταναλωτές πρέπει να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, πρέπει. Ναι, να τις στηρίζουμε. Η συνεργασία των σούπερ μάρκετ Ίνκα με το συνεταιρισμό κτηνοτρόφων συνεχίζεται και οι καταναλωτές θα βρουν στα κρεοπολία τα πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα από το σφαγείο σε πολύ καλές τιμές. Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων καλούν τους πελάτες να ζητούν και να βλέπουν τις σφραγίδες των κρεάτων. Όποιος θέλει να πάρει αρνί ή κατσίκι ή ζυγούρι και προτιμήσει αυτά, να ξέρει ότι είναι σίγουρα από εδώ, από τους δικούς μας παραγωγούς, από το συνεταιρισμό κτηνοτρόφων και μπορούν να το δουν και με τον ταμπελάκι που έχει πάνω. Και φυσικά όσον αφορά τον τρόπο σφαγής γίνεται με το πιο σύγχρονο τρόπο. Εκτός από τον κτηνιατρικό έλεγχο στο σφαγείο υπάρχει και τεχνολόγος τροφίμων ο οποίος ελέγχει όλη τη διαδικασία σφαγής μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος. Όποιες και να είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας, όλοι θέλουν να περάσουν ανέμελα και χαρούμενα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, με αισιοδοξία και ευτυχισμένες σκέψεις για το μέλλον.